Ο καλλιτεχνικός κόσμος θρυνεί τον ξαφνικό χαμό του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν. Ο 46χρονος Αμερικανός βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη. Όλα δείχνουν πως ο θάνατός του προήλθε από υπερβολική δόση ηρωίνης. Ο Χόφμαν πάλευε επί χρόνια με τον εθισμό στα ναρκωτικά και πρόσφατα είχε νοσηλευτεί σε κλινική αποτοξίνωσης. Κριτικοί του θεάτρου και του κινηματογράφου αλλά και συνάδελφοί του κάνουν λόγο για ένα σπουδαίο ταλέντο με ιδιαίτερη ευελιξία στην ενσάρκωση απαιτητικών ρόλων. Ο Φίλιπ ήταν πολύ σημαντικός ηθοποιός. Πραγματικά κατατάσσεται ανάμεσα στους σπουδαίους ηθοποιούς. Είναι κρίμα γιατί ποιος ξέρει τι άλλο θα δημιουργούσε. Μένουμε όμως με την κληρονομιά αυτών που έκανε, που μιλάνε από μόνα τους. Εξέπεμπε ένα κίνδυνο και μια ευπάθεια, όλες αυτές τις ιδιότητες που νομίζω κάνουν κάποιο αξιοπρόσεκτο και σπουδαίο. Ο Χόφμαν βραβεύτηκε με Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία Καπότε το 2005. Σύντομα θα κυκλοφορήσει το A Most Wanted Man που μόλις είχε ολοκληρώσει.